Σελίδα 1078, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 1078, δεύτερο κεφάλαιο από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες θέλουσι παρισάξερες απολίας αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντι σε αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Και δια πλεονεξίαν θέλουσι ας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Διότι, εάν ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον Τάρταρον δεδεμένους, με αλύσει σκότους παρέδω και διαμφυλάτονται εις κρίσιν, και αν τον παλαιόν κόσμο δεν εφίστη, αλλά φέρον κατακλυσμόν επί τον κόσμο των ασεβών εμφύλαξε, όγδον τον Νόε, κήρυκα της δικαιοσύνης, και κατέκρινε την εις καταστροφήν τας πόλης των Σοδόμων και της Γομόρας, και ετέφρωσε καταστήσας παράδειγμα των μελώντων ασεβώσει και ηλευθέρωσε τον δίκαιο Λότ καταθλιβόμενον υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων, διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών διοράσεως και ακοής εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν δια τα άνομα έργα αυτών. Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού της ευσεβής τους δε αδίκους να φιλώτει εις την ημέραν της κρίσεως διανακολάζονται. Μάλιστα δε τους οπίσω της αρκώς ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν και τολμητέ αυθάδης δεν τρέμουσι βλασφημούντες τα αξιώματα, ενώ οι άγγελοι μεγαλύτεροι όντες εις ισχύν και δύναμη δε φέρουσι κατά αυτόν βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Ούτε όμως είναι άλογα ως άλογα φυσικά ζώα, γεγεννημένα διάλωσιν και φθοράν, βλασφημούσιν περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι και θέλουσι καταφθαρεί εν τη ιδία αυτών διαφθορά, και θέλουσι λάβει των μισθών της αδικίας αυτών στοχάζονται ειδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπήλοι και άμμομοι, εντρυφώσιν εν τες απάτες αυτών συμποσιάζουζι δε μεσάς. Έχουν συνοφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυωμένους από τις αμαρτίας δελεάζουν συν ψυχάς αστηρίκτους. Έχουν την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας. Είναι τέκνα κατάρας. Αφήσαντε στην ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και εκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ, ιού του Βοσόρ, ώστε εισηγάπησε των μισθών της αδικίας, συλλέχθη όμως δια την ιδίαν αυτού παρανομίαν άφωνων υποζύγιων με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν, εμπόδισεν την παραφροσύνη του προφήτου. Ούτε είναι πηγή άνυδρη. Νεφέλε υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος φυλάτεται στον αιώνα, διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητας δελεάζουσι με τας επιθυμίας σαρκός με τας ασελγίας εκείνους ήτινες το όντι απέφυγαν τους εν πλάνη ζώντας. Επαγγελόμενοι σε αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι από την ανικάτε της τούτου και δούλους γίνεται. Επειδή εάν αφού απέφυγαν τα μολύσματα του κόσμου δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρως Ιησού Χριστού ενεπλέχθησαν πάλι εις ταύτα και νικόνται έγιναν εις αυτούς τα έσχα τα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλύτερο είναι το εις αυτούς να μην γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσι εκ της παραδοθήσεις εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας οκείων επέστρεψε εις το ίδιον αυτού ξέραμα και ο χείρος λουστής επέστρεψε εις το κύλισμα του βορβόρου. Εδώ αγαπητά μου αδέλφια αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού την πραγματική οργή του Θεού. Είναι οι άνθρωποι οι δίκαιοι, οι πιστοί, οι οποίοι ευλογούνται και οι οποίοι θα ανταμυφθούν όταν θα βρεθούν μπροστά στο βήμα του Χριστού. Είναι ακόμη και αυτοί οι οποίοι οικοδομούν, αλλά όχι με υλικά αγιασμού και καθαρότητος, όπως είναι το χρυσάφι, το ασίμι και η πολύτιμη λίθη, αλλά οικοδομούν με ξύλα, χορτάρι και φύλλα, και τον οποίο το έργο θα κατακαεί όταν θα έρθει φωτιά, πλην αυτοί θα σωθούν ως διαπυρός. Είναι οι αποστάτες, ακόμη και αυτοί που, τους οποίους ο Λόγος του Θεού παρολίγων και με πείθεις να γίνω χριστιανός, είναι οι αποστάτες που απομακρύνθησαν, είναι οι χλιαροί,
τους οποίους ο Θεός μέλει να ο Χριστός μέλει να εξεμέσει. Αλλά σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, θα διαβάσουμε για μια κατηγορία ανθρώπων για τους οποίους ο Θεός μιλάει με φοβερό τρόπο. Είναι αυτοί που ενώ εγνώρισαν την οδόν της δικαιοσύνης, αφού έλαβαν, όπως λέει η Γραφή, την Αγία εντολή, ύστερα διεφθάρει η καρδιά τους η πονηρή και από προφήτες έγιναν ψευδοπροφήτες. Από διδάσκαλοι έγιναν ψευδοδιδάσκαλοι. Και από αδελφοί καλοί και ευλογημένοι έγιναν ψευδάδελφοι. Και το κύριο παράδειγμα αυτής της διαστροφής είναι ο Βαλάμ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά που είχε την εύνοια του Θεού. Όποτε επικαλείται το όνομα του Κυρίου, ο Θεός τον επισκέπτω και του συνομιλούσε μαζί του. Κατά χάριν, αν και δεν ήταν μέσα από το λαό Ισραήλ. Αλλά όταν ο βασιλιάς των Μοαβιτών, ο Βαράκ, τον προσκάλεσε για να καταραστεί το λαό Ισραήλ και του έδωσε και του υποσχέθηκε πολύ μεγάλα δώρα, αυτός στην αρχή είπε «θα ρωτήσω τον Κύριο». Και ο Θεός του είπε «όχι, αυτόν που εγώ, τον λαό που εγώ ευλογώ, πως εσύ θα καταραστείς». Και είπε «δεν θα έρθω». Μετά όμως όταν απέστειλε άλλους πρεσβευτές και απεσταλμένους ο βασιλιάς του των Μωαβιτών, τότε η καρδιά του επλανήθη. Επλανήθη από το συμφέρον και διεστράφει. Μια άλλη χαρακτηριστική τέτοια καρδιά, τραγική, είναι του Ιούδα, τον οποίο ο Θεός εξέλεξε για μαθητή του, του έδωσε τις υποσχέσεις να κρίνει τις 12 φυλές του Ισραήλ στη Βασιλεία των Ουρανών, και αυτός για φιλαργυρία έφτασε μέχρι το σημείο να παραδώσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, στους υποκριτές για να το θανατώσουν. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός μιλάει πολύ αυστηρά. Μάλιστα λέγει ότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται σε αυτούς που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Ενώ ξέρουνε, συνειδητά περπατάνε σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού, σε απαράβαση με το Λόγο του Θεού, προκειμένου να έχουν ίδιον όφελος. Μάλιστα λέγει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού ότι οι πράττονται στα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούς είναι εις τους πράττοντες. Ενώ ξέρουν την ποινή της αδικίας τους, συνεχίζουν, γιατί δεν μπορούν να νικήσουν τη διαφθορά που είναι μέσα στην καρδιά τους, τη διεστραμμένη την καρδιά τους. Και όχι μόνο συνεχίζουν με απόλυτη επίγνωση της ποινής τους και της τιμωρίας τους, αλλά συνευδοκούν και σε αυτούς οι οποίοι αρέσκονται να περπατάνε την οδόν της πλάνης, λέγοντάς τους «δεν πειράζει, καλά κάνετε, δεν είναι και τίποτα σοβαρό αυτό», προκειμένου να έχουν ίδιο όφελος. Για αυτούς υπάρχει η καταδίκη και υπάρχει και η απώλεια. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας φανερώσει ότι δεν είναι η κακία του Θεού ή η αυστηρότης του Θεού που θα φέρει την τρομακτική καταδίκη και απώλεια σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά είναι και κάτι ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, στο οποίο πρέπει να προσέξουμε. Είναι η αγαδοσύνη του Θεού, αλλά είναι και η φροντίδα του Θεού για τα υπόλοιπα παιδιά του μέσα στην Εκκλησία που κινδυνεύουν από αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον τρόπο να δελεάσουν τις ψυχές των ακάκων. Και για να μας δείξει το μέγεθος της τιμωρίας, και μάλιστα ότι η τιμωρία ποικίλει και η οργή του Θεού ποικίλει, μας λέγει ότι ο Θεός δεν εφίστη αλλά και τους αγγέλους που αμάρτησαν, αλλά αφού τους έριψε εις τον Τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους,
τους παρέδωκε δια να φυλάτονται εις την κρίση τη μεγάλη που πρόκειται να γίνει και για τους αγγέλους. Ακόμη, δεν εφίστη τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όταν είδε την αμαρτία να αυξάνει, αλλά παρέδωκε αυτήν εις την καταστροφή και ετέφρωσε τη γήν αυτήν και κατέστησε την γήν αυτήν παράδειγμα των μελώντων να σεβώσει. Και μέσα σε αυτή την οργή του Θεού υπάρχει η εξαίρεση προς τον Λότ. Ο Λότ δεν ήταν ότι το καλύτερο ανάμεσα στο λαό του Θεού, και αυτού η καρδιά ήταν πονηρά, αλλά είχε δικαιοσύνη. Πίστευε στο Θεό, αγαπούσε το Θεό και ο Θεός αποφάσισε να κάνει την καταστροφή αφού ελευθερώσει προηγούμενα το Λότ, τη γυναίκα του, τις κόρες του και αν θέλανε και τους γαμπρούς του. Βέβαια δεν θέλησαν. Μέσα όμως σε αυτή την έξοδο αυτών των ανθρώπων υπάρχει ένα ωραίο, φοβερό δηλαδή, παράδειγμα η γυναίκα του Λότ. Ο Θεός με το ζόρι έβγαλε αυτή την οικογένεια έξω. Η γυναίκα όμως του Λότ είχε την καρδιά της μέσα. Και όπου είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί αγαπητοί, εκεί είναι και ο θησαυρός του, εκεί είναι και τα πολύτιμα του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός μας προσκαλεί να στρέψουμε την καρδιά μας όχι στα γήινα, τα ασαλευόμενα, αλλά στα ουράνια, τα ασάλευτα. Σήμερα είχα πάει σε μια κηδεία ενός πολύ καλού αδελφού του Τάσου, του Σταυρόπουλου, και είδα εκεί ότι είχε απομείνει από αυτόν το σώμα, το άψυχο. Όμως σκεφτόμουν με αγαλίαση μεν που βρίσκεται τώρα ο αδελφός μας ο Τάσος. Πού βρίσκεται τώρα? Χτες, προχτές ήταν εδώ, καθόταν σε ένα κάθισμα. Τώρα είναι στον ουρανό. Απίστευτο δεν είναι? Τώρα είναι στον ουρανό. Τώρα βλέπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σε όλη τη ζωή. Ήταν πολύ άρρωστος. Και δεν έφτανε η αρρώστια, είχε καρδιά, ήταν πολύ άρρωστος άνθρωπος, φυλάσθενος πολύ. Και δεν έφτανε, αυτό το 91 έπαθε και ένα τρομακτικό ατύχημα αυτοκινητιστικό, γιατί ήταν η δουλειά του περιφερόμενος με το αυτοκίνητο. Όμως ο Θεός τον διαφύλαξε μέχρι σήμερα, μέχρι τα 70 του χρόνια. Σε κάθε ταξίδι μιλάει για τον Χριστό. Όπου βρισκόταν μιλάει για τον Χριστό. Και μου είχε κάνει εντύπωση, όποτε πήγαινα στη Λούτσα, όταν με αγκάλιαζε, με φύλαγε, αδερφέ μου, έβλεπα έναν άνθρωπο γεμάτο με την αγάπη του Θεού. Και λέω, εγώ θα φύγω και θα πάω πάλι στην Κηφισιά. Στην εκκλησία της Κηφισιάς και το βράδυ σπίτι μου. Αυτός που θα είναι τώρα? Πω. Και χάρηκα, πολύ χαιρόμουν. Θα μου πεις, χαιρόσουνα που πέθανε ο αδερφός? Χαιρόμουν γιατί σκεφτόμουν ότι αυτή τη στιγμή, εκεί που είναι αυτός, θα βλέπει τον Χριστό. Θα είναι μαζί με τη μητέρα του Κυρίου, τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Παύλο, τον Λουκά. Όμως τώρα που διάβαζα τη γραφή, λέω, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα, αυτοί οι ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, αυτοί που υπήρξαν πολλοί και κήρυξαν και αιρέσεις απολίας, πού είναι οι άνθρωποι αυτοί των Σοδόμων και των Γομόρων? Πού είναι η γυναίκα του Λότ? Και ιδιαίτερα σκεφτόμουν την οργή του Θεού που θα αποκαλυφθεί σε κάποιους ανθρώπους. Και σε κάποιους ανθρώπους όμοιους με μας. Ανθρώπους οι οποίοι ήσαν στην αμαρτία, επέστρεψαν από την αμαρτία γιατί πίστεψαν στον Χριστό, τους πρόσθεσε ο Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία του, σαν τον Ιούδα που τον πρόσθεσε στην τιμή, το έκαμε τη μεγάλη αυτή τιμή να τον καταστήσει μαθητή του, έναν από τους 12 Αποστόλους. Και λέω, πού βρίσκεται αυτός τώρα? Και εκεί δεν υπάρχει και ελπίδα. Όπως για τον αδελφό μας τον Τάσο δεν υπάρχει τρόπος να φύγει από εκεί πια. Τελείωσε ο αγώνας του, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσε, την πίστη τη διαιτήρησε, τώρα δεν του μένει παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Αυτοί οι άνθρωποι που το επαναλαμβάνω είναι όμοιοι με εμάς. Μέσα από το περιβάλλον του Θεού ξεκίνησαν. Σαν το Λότ, σαν τη γυναίκα του Λότ. Αυτό και ο Κύριος μας φωνάζει, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Πού βρίσκονται τώρα, πώς θα είναι εκεί κάτω? Και όταν μετά την κηδεία
διάβαζα και σκεφτόμουν αυτά, λέω, Χριστέ μου, φύλαξέ με, φύλαξέ μας. Γιατί η καρδιά μας βρίσκεται, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Εύκολα η καρδιά του ανθρώπου, γιατί έτσι είναι φτιαγμένη, απατηλεί περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Εγκαταλείπει τα αιώνια για κάποια γήινα. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, μάλιστα δε τους οπίσω τη σαρκός ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν και τολμητέ αυθάδης δεν τρέμουν συμβλασφημούντες τα αξιώματα. Άνθρωποι ασεβείς, αυθάδης μέσα στην εκκλησία, προσβάλλουνε τους αδελφούς τους, δεν λογαριάζουνε τους αδελφούς τους, δεν λογαριάζουνε τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, τον ποιμένα, ακολουθούνε το δικό τους δρόμο, ο πίσω μάλιστα τη σαρκός με επιθυμίες ακαθαρσίας και φρονούντες πάσαν εξουσία. Καταφρονούντες πάσαν εξουσία. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει που είναι ιδιαίτερα αυστηρός με τον Ιούδα ή με τον Βαλάμ, το Βαλάμ. Με ενδιαφέρει όμως, γιατί ολονών μας η ψυχή βρίσκεται σε κίνδυνο και με ενδιαφέρει μη τυχόν εγώ ή κάποιος άλλος παρισφρήσει μέσα στην εκκλησία, δελεάσει ψυχές και δημιουργήσει καταστροφή στους ακούοντας. Λέγει λοιπόν η Γραφή, αυτοί είναι σαν άλογα χωρίς λογική φυσικά ζώα που γεννήθηκαν για άλωση και φθορά και βλασφημούσει περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσει για να καταφθαρούν εν τη ιδία αυτών διαφθορά. Θα λάβουν λοιπόν το μισθό της αδικίας. Το ξαναδιαβάζω. Παράλογη συμπεριφορά, τελείως φυσικοί άνθρωποι χωρίς να έχουν καμία πνευματική υπόσταση, καμία πνευματική γνώση, πορεία, θέληση στην Εκκλησία του Χριστού, διαφθείρονται με τη δική τους τη διαφθορά. Δηλαδή σκέφτονται και διαφθείρονται, διαφθείρονται και σκέφτονται, σκέφτονται και διαφθείρονται και προχωράει η διαφθορά τους μέσα μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Να το πω λίγο πιο απλά, αδερφοί αγαπητοί, γιατί δεν είναι κάτι το δύσκολο και το μακρινό. Ήρθε ένας αδελφός και μου λέει, αδελφέ, προσεύχομαι για να μου δώσει ο Θεός ήθος. Λέω, τι εννοείς? Τι εννοείς, του λέω, δεν κατάλαβα. Να, μου λέει, είναι παντρεμένος, είναι καλός αδελφός, έχει παιδιά. Πολλές φορές, λέει, ενώ κάθομαι μόνος μου, θυμάμαι την προηγούμενη ζωή μου. Και όχι μόνο θυμάμαι την προηγούμενη ζωή μου, αλλά και συνεχίζω να τη θυμάμαι. Και αρχίζω, μου λέει, μία κατηφόρα. Και το σκέφτηκα πόσο εύκολα μπορεί ο άνθρωπος όχι μόνο να θυμάται την προηγούμενη ζωή του, αλλά να στρέψει το βλέμμα του και στη διπλανή ζωή του. Όχι ζωή του, στις διπλανές καταστάσεις. Να είναι Φερρυππίν στρατιώτης και να βλέπει τους στρατιώτες που βλέπουν τσόντα. Μην το πείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Μην το πείτε ότι δεν ισχύει. Θυμάμαι τον Τίνο όταν ήταν στο στρατό που μου λέγε, μπαμπά, όταν μπαίνω μέσα στο καράβι ανοίγουν την τηλεόραση και τι βλέπουν? Και τι κάνεις, παιδί μου, εσύ? Μου λέει, τρέχω και φεύγω. Σκέψου τώρα να μην φεύγεις, αλλά στην αρχή να κάθεσαι από μακριά και να βλέπεις λίγο, μετά να πας πιο κοντά να βλέπεις λίγο, μετά να μην σε ενοχλεί. Ξέρεις τι έγινες? Έγινες άλογων φυσικών ζώων. Ο άνθρωπος εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη τα φυτηρώμενα. Και όχι μόνο εσύ καταστρέφεις με τη διαφθορά σου την καρδιά σου και η καρδιά σου καταστρέφεται με τη διαφθορά της συνεχόμενα, αλλά γίνεσαι και αιτία μόλυνσης στο άμεσο περιβάλλον σου και αυτό μέσα στην εκκλησία. Και ο άνθρωπος πότε, είπα τώρα ένα πολύ χοντρό παράδειγμα, στο στρατό, επειδή ο στρατός είναι και πολύ έτσι έκλειτα τα ήθη, αλλά θέλετε να πάω και στη γειτονιά.
Θέλετε να πάω και στο γραφείο και στο συνάδελφο και συναδέλφισσα. Θέλετε να πάω και μέσα στο σπίτι στην τηλεόραση. Θέλετε να πάω και στο δρόμο. Εάν η καρδιά σου δεν είναι πραγματικά στα χέρια του Χριστού, εάν δεν μπορείς εσύ να δαμάζεις το σώμα σου και να το δουλαγωγείς, και αν σε άλλους ακόμη κηρύξεις, εσύ και αδόκιμος θα βρεθείς και ψευδοπροφήτης θα βρεθείς και ψευδοδιδάσκολος θα βρεθείς και τα τάρταρα είναι φυλαγμένα για σένα και η οργή του Θεού είναι φυλαγμένη για σένα. Αν έγκαιρα δεν σταματήσεις. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα πριν 15-20 χρόνια, διάβαζα στις εφημερίδες για... ήταν περισσότερο από ένα, δύο, τρεις ποιμένες στην Αμερική, οι οποίοι είχαν φοβερό καρπό. Είχαν πολύ ωραίο χάρισμα. Κηρύτανε και σωζόντουσαν άνθρωποι εκατοντάδες, μην πω και χιλιάδες. Και με έκπληξη διάβασα ότι έναν από αυτόν τον έπιασαν. Σήμερα θα τα πούμε καθαρά, αδελφοί αγαπητοί, γιατί κινδυνεύει η ψυχή μας. Χωρίς να συστελόμεθα και χωρίς να φοβόμαστε παρά μόνο το Θεό. Διάβασα ότι τον έπιασαν σε ένα ξενοδοχείο, αυτόν τον ποιμένα, τον παντρεμένο, με τα χαρίσματα, με τα κηρύγματα, με τη σωτηρία, με τα θαύματα. Τον έπιασαν σε ένα ξενοδοχείο να κάνει άνομα πράγματα. Τον κατηγόρησαν κάποιοι, του την έστησαν, τον έπιασαν. Και έμεινα άμα ανοιχτό το στόμα. Το πώς είναι δυνατόν ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος που κηρύττει, ένας άνθρωπος που προσεύχεται, ένας άνθρωπος που κλαίει, που πονάει για τις ψυχές και καλά. Ο άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος. Πώς ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται ο Θεός, πώς ένας άνθρωπος με τον οποίο συμμαρτυρεί ο Θεός. Και άρχισα να σκέφτομαι και να μην καταλαβαίνω. Και το είπα σε έναν αδελφό, παλαιότερό μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αδερφέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, πάντοτε έλεγα ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί άβυσος είναι η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ύστερα από λίγο μαθαίνω δεύτερος. Κάτι αντίστοιχο. Ύστερα από λίγο μαθαίνω τρίτος. Κοιτάχασα. Λέω, δεν πάμε καλά. Δεν μιλάω για τις επίσημες εκκλησίες που είναι σχρόνεστοι και λέγει. Εγώ μιλάω τώρα για τις εκκλησίες του Θεού, για τις εκκλησίες του Χριστού, για τις εκκλησίες του Πνεύματος του Αγίου, για τις εκκλησίες που δοξάζεται το όνομα του Κυρίου, που βλέπουμε αποτελέσματα, που βλέπουμε σωτηρίες, που βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Και μου λέει αυτός ο αδελφός, καλή του ώρα εκεί που είναι, μου λέει, αδελφέ, αυτός είχε έρθει από την Αμερική, Έλληνας, και τον είχε χρησιμοποιήσει πολύ ο Θεός. Και μου λέει, και εγώ μου λέει, είχα αυτή την απορία, γιατί αυτόν τον ποιμένα, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά και δεν έχουν νόημα, σημασία τα ονόματά τους. Μου λέει, αυτόν τον ποιμένα, όχι μόνο τον ήξερα, αλλά ήμουνα και στην εκκλησία του και είχα δει πόσο δυνατός ήταν ο Θεός μαζί του. Και όταν τα άμαθα, μου λέει, αυτά, γιατί τα άμαθες τώρα, εγώ τα έχω μάθει νωρίτερα, πήγα και προσευχήθηκα. Και ο Κύριος μου είπε, δεν δάμαζε το σώμα του και δεν το δηλαγώγησε, ώστε σε άλλους μεν κήρυξε, αυτός βρέθηκε αδόκιμος, και αν μετανοήσει μπορεί να εισέλθει ως διαπειρός. Κατάλαβα πόσο δύσκολο ένας άνθρωπος, αδερφοί, πόσο εύκολα ένας άνθρωπος μπορεί να γκρεμίσει. Μπορεί να γκρεμίσει γιατί δελεάζεται η καρδιά του ανθρώπου. Φουσκώνει ο άνθρωπος. Περηφανεύεται. Θεωρεί η καρδιά και αυτοσυστήνεται ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και όταν αφήσεις την καρδιά σου ανεξέλεγκτη, θα την πάθει ο άνθρωπος, θα την πάθουμε σαν τους Ισραηλίτες που έβλεπαν τη δόξα του Θεού, αλλά κανένας τους δεν εισήλθε στη γη Χανάν. Δεν είναι το ίδιο απίστευτο και αυτό? Μια ολόκληρη γενιά. Τους οδηγούσε ο Μωυσής. Είδανε τις πληγές που ο Θεός έφερε στο λαό, στους Αιγυπτίους. Είδανε μέσα στην έρημο θαυμάσια και μεγαλεία. 40 χρόνια τρεφόντουσαν από το μάνα.
ξεδίψαγαν από νερό που έβγαινε από μία πέτρα που το ακολουθούσε. Και όμως κανείς τους δεν εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών. Να το πω πιο σωστά, κανείς τους δεν εισήλθε στη Χαναάν. Απίστευτο. Απίστευτο. Αλλά το ίδιο απίστευτο είναι και αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν θα κλείσει η πόρτα, πολλοί θα φωνάζουν. Κύριε, άνοιξε εις ημάς. Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε. Μα δεν προφητεύει ο άνθρωπος αν ο Θεός δεν του δώσει προφητεία. Εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Μα δεν μπορεί να έχει εξουσία ο άνθρωπος αν ο Θεός δεν του δώσει. Εν το ονόματι σου εκάμωμε θαύματα πολλά. Ποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει θαύματα αν ο Θεός δεν του δώσει. Κι όμως η απάντηση του Κυρίου είναι απόλυτη και καταλυτική. Φύγετε απ' μου, υπάγετε οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Και τώρα αγαπητά μου αδέλφια, να συνεχίσουμε και να δούμε ποια είναι η λογική και των ανθρώπων αυτών όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού για να με φόβο εξετάζουμε πάντοτε την προσωπική μας ζωή. Δεν μας έχει βάλει κανείς, αν και είμαστε φύλακες του αδελφού μας, αλλά δεν μας έχει βάλει κανείς να εξετάζουμε τι γίνεται στην καρδιά του αδελφού μας. Αν δούμε κάτι που δεν είναι καλό, θα πάμε προσευχηθούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι μήπως δεν δούμε κάτι που ήδη υπάρχει στην καρδιά μας. Και όλα αρχίζουν από το λίγο. Δεν αρχίζουν ξαφνικά από το πολύ. Από το λίγο, 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 ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγος σταύρωμα των χειρών. Άντε σήμερα και αν δεν πάμε δεν πειράζει. Άντε σήμερα και αν δεν πάμε στην εκκλησία να πάμε να πιούμε λιγάκι έτσι ένα σφινάκι έξω και δεν είναι και αμαρτία. Από το λίγο, λίγο αρχίζει. Αλλά η κατρακύλα είναι μεγάλη όταν αρχίσει. Εάν δε ο άνθρωπος γίνει και χλιαρός, τότε δεν είναι ότι αυτός θα φύγει, είναι ότι ο Χριστός θα τον βγάλει έξω. Πήγα κάποια φορά σε μια εκκλησία. Μπήκα μέσα και την είδα και λυπήθηκα. Λυπήθηκα. Βρώμικη. Δεν την έκρινα, αλλά λυπήθηκα. Είδα ανθρώπους που δεν την αγαπάνε. Είδα ανθρώπους που απλώς πηγαίνανε γιατί έπρεπε να πάνε. Και φεύγανε και γρήγορα γρήγορα γιατί να μην καθόμαστε και πολλή ώρα. Δεν ήταν όμως έτσι όταν είχα πάει πριν από χρόνια. Πριν από χρόνια ήταν γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο. Ήταν γεμάτη από προσευχές, από νηστείες. Τώρα θα το πω και λίγο διαφορετικά, αγαπητά μου αδέλφια. Το λέω και σας τα λέω αυτά και ο Θεός έχει πλημμυρίσει την καρδιά μου με αγάπη για όλους μας, για όλους σας. Δεν ξέρετε πόσο εύκολο μπορεί να ξεπέσει ο άνθρωπος. Τώρα θα σας πω μια φανταστική ιστορία, αν και δεν είναι φανταστική. Πριν από λίγο καιρό χρόνια είχα πάει σε μια οικογένεια. Αυτή η οικογένεια είχε γραφές παντού, κασέτες παντού. Τα παιδιά ήταν μικρά, μιλάγανε για τον Κύριο, προσευχόντουσαν όλοι μαζί. Είχα οικοδομηθεί. Πέρασαν τα χρόνια. Ξαναπήγα σε αυτή την οικογένεια. Δεν είδα ούτε μία γραφή. Είδα διάφορα βιβλία. Είδα τον κώδικα του Νταβίτσι. Είναι φοβερό βιβλίο. Είναι αιτία απώλειας ανθρώπων. Είδα πολλά βιβλία. Είδα βιβλία εμπορικά, δηλαδή περιοδικά. Και ψάξα να βρω για καμιά βαραγραφή και βρήκα μία κάπου εκεί στη γωνιά που ήταν εμφανές ότι είχε ανοιχτεί πολύ καιρό. Τα παιδιά δεν βλεπόντουσαν. Δεν βλεπόντουσαν από μάτια χριστιανικά. Οι γονείς ευτυχισμένοι στη χλιαρότητά τους και στην αποστασία τους. Και λυπήθηκα.
Και όμως αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι κάτι που συμβαίνουν στους μακρινούς μας. Μπορεί να συμβούν και στους κοντινούς μας, μπορεί να συμβούν και στην οικογένειά μας. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτι πρέπει να προσέξουμε. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Και ο Θεός μου δείξε, και σας το λέω με τα βεβαιότητος αυτό, μου δείξε την αιτία πολλών πραγμάτων, αλλά και με δίδαξε. Θέλω να ανοίξουμε τη γραφή σελίδα 602. Διαβάζω από το 30 εδάφιο στη δεξιά στήλη. Διέβαιναν δια του αγρού του οκνηρού και δια του αμπελώνος του ανθρώπου του ενδεούς φρενών. Και ειδού πανταχού είχαν βλαστήσει άκανθε, κνίδε είχαν σκεπάσει το πρόσωπον αυτού και το λιθόφραγμα αυτού ή το κατακεκριμνισμένον. Τότε εγώ θεωρήσας εσυλλογίστην εν την καρδία. Αυτό το ζεις, αδερφοί. Τότε εγώ θεωρήσας εσυλλογίστην εν την καρδία μου. Είδων και έλαβον διδασκαλία. Ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις των ύπνων, ο λίγη τηλεόραση, λίγε ο παντελονάκι, λίγο βαψιματάκι, λίγο διασκέδαση, λίγο να χάσουμε το ζήλο μας. Και να το πω και γραφικά, όπως μου το είπε ο Θεός, λίγο να χάσουμε την πρώτη μας αγάπη. Ξέρετε τι θα συμβεί? Αν χάσεις την πρώτη σου αγάπη, ο Κύριος θα μετακινήσει τη λιχνία σου. Ο λίγος ύπνος λοιπόν, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνο. Και έπειτα, όχι πριν, και έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Σιγά σιγά αρχίζουν όλα. Θυμάστε μια Κυριακή που ο Θεός με είχε διεγείρει και το νύχτα δεν είχα κοιμηθεί. Ζηλωτές μας θέλει ο Θεός, αδερφοί. Ζηλωτές. Ο ζηλωτής είναι ζηλωτής και τον βλέπει ο Θεός. Ζηλωτής έρχεται στην εκκλησία πολύ πριν αρχίσει η εκκλησία. Ο ζηλωτής έχει τη γραφή του και την έχει λιωμένη από το διάβασμα. Ο ζηλωτής έχει μαξιλαράκι δίπλα στο κρεβάτι του. Ο ζηλωτής έχει κάλους στα γόνατα από το γονάτισμα. Ο ζηλωτής έχει μάτια που τρέχουν δάκρυα για τους αδελφούς του. Από την πολλή αγάπη. Ο ζηλωτής υπάρχει, αλλά ο ζήλος σβήνει αν δεν υπάρχει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να την ανανεώνει. Ξέρετε πόσο εύκολα και φοβήθηκα. Φοβήθηκα για μένα. Φοβήθηκα για την οικογένειά μου. Φοβήθηκα για την εκκλησία μας. Φοβήθηκα. Και πήγα στο Θεό και είπα, Κύριε, τι να κάνω? Τι να κάνω, ποια είναι η λύση? Τι να κάνω για τον εαυτό μου, τι να κάνω για την οικογένειά μου, τι να κάνω για την εκκλησία? Γιατί αν γίνει το κακό μετά, δύσκολα διορθώνεται, αδερφοί. Σκοπός είναι να μην γίνει το κακό. Και την απάντηση πιστεύω μου την έδωσε ο Θεός σήμερα. Επαγγελόμενοι εις εαυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτή είναι δούλη της διαφθοράς, διότι απόντιν ανικάτε της τούτου και δούλος γίνεται. Από ποιον νικάσαι? Νικάσαι από την καρδιά σου και κατακρίνεις και σκανδαλίζεσαι και χάνεις την ειρήνη του Χριστού? Νικάσαι
από το δελεασμό της γειτόνισσας και του γείτονα. Νικάσαι από την τηλεόραση και δεν μπορείς να της δώσεις μια κλωτσά να την πετάξεις. Νικάσαι από το κουτσομπολιό. Νικάσαι από την πλεονεξία. Νικάσαι από τη φιλοδοξία για μεγάλα πράγματα. Από τι νικάσαι? Από αυτό με το, από το οποίο έχεις νικηθεί μέχρι τώρα, θα καταλάβεις σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι και θα καταλάβω σε ποια κατάσταση βρίσκομαι. Γιατί εκτός από τους νικημένους υπάρχουν και οι νικητές. Υπάρχουν και αυτοί που νικάνε. Νικάνε την καρδιά τους. Νικάνε την τεμπελιά τους. Νικάνε την αδιαφθορία τους, αδιαφορία τους. Νικάνε τους δελεασμούς, νικάνε τη φιλαργυρία, νικάνε τη φιλοδοξία. Νικάνε τη ματαιότητα. Νικάνε δια του Ιησού Χριστού. Αγαπητοί αδερφοί, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος έρχεται. Αλλά έχω πολλές αμφιβολίες αν θα είμαστε μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν λέω αν θα είσαστε, ούτε λέω αν θα είμαι, λέω αν θα είμαστε. Πολλές αμφιβολίες. Έστω και αν τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εγώ λέω ότι όλοι μας σήμερα είμαστε ζηλωτές, που αμφιβάλλω. Βλέπω την Εκκλησία 7 η ώρα και δεν πλησιάζει κανείς. Βλέπω Κυριακή 11 η ώρα και μετά τις 11 έρχονται πολλοί. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Βλέπω την Δευτέρα, την Πέμπτη και η Παρασκευή να είναι η Εκκλησία όσοι είναι, την Κυριακή να είναι γεμάτη. Μόνο την Κυριακή, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται μόνο Κυριακή Εκκλησία και δεν φοβόνται τίποτα. Μόνο Κυριακή. Έπειτα βλέπω πράγματα, όχι σε εσάς, σε όλους μας. Σε μένα. Και φοβάμαι, αδελφοί. Ακούω, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να έρθω εκκλησία. Λες και είναι για τους ξεκούραστους η εκκλησία. Και δεν είναι για τους κοπιώντας και τους υπερφορτισμένους. Είναι πολύ αυστηρή η εκκλησία. Λες και η εκκλησία είναι για να περάσουμε την ώρα μας χαρούμενα και να παίξουμε. Και η εκκλησία δεν είναι για τους αγωνιστές. Αγαπητά μου αδέλφια, η οργή του Θεού αποκαλύπτει σε αυτούς που κατακρατάνε την αλήθεια εν αδικία. Και εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εξητήσεις, να φαρδίνεις την οδό σου, που είναι ευχάριστο κιόλας. Αλλά όταν τα καταφέρεις, θα βρεθείς στην απώλεια. Γιατί η φαρδιά οδός οδηγεί στην απώλεια. Είναι πολύ δύσκολο να στενέψεις την οδό σου. Αλλά όταν τα καταφέρεις, θα βρεθείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα λοιπόν πέθανε ο αδελφός μου, όχι σήμερα, σήμερα κηδέψαμε τον αδελφό μας τον Τάσο. Και είδα αυτόν την οικογένειά του και έλαβαν διδασκαλία. Αυτός είναι στον ουρανό. Τη συνέχεια του δεν ξέρω. Αγαπητά μου αδέλφια, μας προσκαλεί ο Θεός να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Γιατί αν δεν κάνουμε εμείς μια καινούργια αρχή, θα συμβεί σε εμάς ένα καινούργιο τέλος. Θα έρθει τέλος. Για σκεφτείτε, μετά κάθισα και σκέφτηκα. 20 χρόνια είμαι στην Εκκλησία, 22. Και είδα ανθρώπους ζηλωτές που τώρα είναι στην απώλεια. Είδα ανθρώπους που με οικοδομούσαν με προφητείες, με προσευχές, με τη διδασκαλία τους. Και τώρα είναι στην απώλεια. Πήρα τις εφημερίδες το χριστιανισμό όταν πρωτοξεκίνησε, το 80 τόσο.
και κοίταξα ομολογίες ανθρώπων. Οι περισσότεροι από αυτούς σήμερα δεν είναι στην Εκκλησία. Και φοβήθηκα. Και φοβήθηκα για σας και για μένα. Και φοβήθηκα. Είδα ανθρώπους δυνατούς. Και είπα μέσα μου πώς έπεσαν οι δυνατοί. Και είδα ανθρώπους αδύνατους που στέκονται ακόμη. Όλα θα τα δούμε. Όλα τα βλέπουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, υπάρχει αιώνια ζωή, αλλά υπάρχουν και τα τάρταρα. Υπάρχει αιώνια ζωή, αλλά υπάρχει και η απώλεια. Υπάρχει ο αγιασμός και η καθαρότητα, αλλά υπάρχει και η αμαρτία. Και υπάρχει και ο ζηλωτής. Και υπάρχει και ο αδιάφορος. Δε βαριέσαι να βαριέσαι. Δεν πειράζει να πειράζει. Όλο μάνα, μάνα, μάνα. Όλο μάνα, μάνα, μάνα. Όλο το Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε, μου είπε κάποιος πνευματικός αδελφός. Καλά, δεν διαβάζεις κανένα άλλο Ευαγγέλιο να έτσι η προσωπικότητά σου να διαπλατηνθεί? Λέω, δεν θέλω να διαπλατηνθεί η προσωπικότητά μου. Θέλω να πάω στον ουρανό. Μα όλο έτσι είσαι. Με παροπίδες είσαι. Με παροπίδες θέλω να είμαι για να πάω στον ουρανό. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ούτε, λέει η Γραφή, είναι πηγέ άνυδρη. Ενώ είναι πηγή δεν έχει νερό. Ενώ είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο δεν πληρώνεται. Είναι πηγή άνυδρη. Νεφέλεη που ανεμοστροβίλου ελαυνόμενε. Τους πηγαίνει όπου θέλει ο άνεμος. Έχουν χάσει την σχή τους, τη δύναμή τους, όλα τα έχουν χάσει. Όμως δι' αυτούς, και θέλω αυτό να το προσέξουμε σας παρακαλώ με πολύ φόβο, δια τους οποίους το ζωφερόν σκότος φυλάτεται εις τον αιώνα. Ζωφερόν σκότος φυλάτεται. Εμείς μιλάμε για αιώνια ζωή, για τη βασιλεία των ουρανών, για τον παράδεισο, για την αρπαγή της Εκκλησίας, και ο Λόγος του Θεού μας λέει εμάς για το ζωφερόν σκότος. Μα γιατί να το λέει σε εμάς? Γιατί πρέπει να το ακούσουμε, πρέπει να το μάθουμε, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητας. Μιλάνε με υπερηφάνεια, χωρίς να λογαριάζουν και με ένα ύφος. Έχω δει τέτοιους ανθρώπους. Παίρνουν ύφος, έτσι φουσκώνουνε σαν γαλοπούλα, σαν γαλόπουλα. Και έχουν τις απόψεις τους, τις γνώμες τους, τι λες εσύ, εγώ ξέρω και χρειάζεται αυτό και δεν χρειάζεται εκείνο. Και τους κρατάς το Ευαγγέλιο. Και κράταγαν κι αυτοί κάποτε το Ευαγγέλιο. Και προσευχόντουσαν κάποτε και καυγόνται, γιατί πριν 30 χρόνια προσευχόντουσαν. Αλλά τώρα δεν ξέρουν τι είναι προσευχή. Δεν ξέρουν τι θα πει προσευχή. Ομολογούσαν και δοξάζουν το Θεό για αυτά που έκανε ο Θεός πριν 30 χρόνια. Και εγώ λέω και πριν 30 μέρες. Αλλά τώρα τι κάνουνε. Αλλά τώρα τι κάνουμε. Τώρα. Γιατί είμαι 22 χρόνια, έχω να πω πως έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Αλλά εγώ τώρα τι κάνω για το Θεό. Και τώρα τι κάνει ο Θεός με μένα. Λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγίας εκείνους οι οποίοι πραγματικά απέφυγον τους εμπλάνει ζώντας. Και όταν βρίσκουν κανέναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται λίγο να φαρδίνει την οδό του, βρίσκουν καλό διδάσκαλο. Όταν βρίσκουν κάποιον άνθρωπο που
Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Είναι χριστιανός, μιλάμε για χριστιανούς, μιλάμε για πιστούς, για αυτούς τους ανθρώπους που ο Θεός αναγέννησε, τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και κάποτε δώσαν τη ζωή τους και να υπηρετήσουν τον Χριστό. Τώρα όταν τους μιλάς και βρίσκουν και κάποιο έδαφος ανθρώπων που είναι λιγάκι έτσι, λένε large, δηλαδή έτσι, να φαρδίνουμε και λίγο τα πράγματα. Αυτούς τους έκαναν οπαδούς. Έχουν και τα επιχειρήματά τους. Και κηρύττουν την ελευθερία. Και μου το έχουν πει. Ήταν μια κοπέλα, ένα ζευγάρι που είχε πιστέψει στο Χριστό και ήταν πολύ ζηλωτές. Παλιά ήταν. Πριν πάνω από 15 χρόνια. Κόντσαν σπίτι μας. Τι γινότανε. Και μια μέρα τη βρίσκω στο δρόμο. Κουρεμένη, βαμμένη, φτιαγμένη. Δεν τη γνώρισα. Μου λέει, αδελφέ Γιώργο, τι κάνετε? Λέω, ποια είσαι? Δεν θυμάστε? Δεν σε θυμάμαι. Εγώ είμαι. Και πώς έγινες έτσι, της λέω. Βρήκα την ελευθερία μου. Ωραία, την είχες χάσει. Τώρα μην με κοροϊδεύετε, βρήκα την ελευθερία μου. Κοιτάξτε κι εσείς να βρείτε την ελευθερία σας. Ποια ελευθερία σου βρήκες, παιδί μου? Τότε δεν βαφόσουνα και τώρα βάφεσαι, εσύ βρήκες την ελευθερία? Σου δόθηκε η ελευθερία να βάφεσαι? Σου δόθηκε η ελευθερία να ζεις όπως ζεις? Ελευθερία τη λες εσύ ή αυτή τη λες καταστροφή? Μακριά από την παρουσία του Θεού. Μακριά από τη βασιλεία των ουρανών. Α, μου λέει, εσείς αδελφέ Γιώργο μείνατε εκεί που ήσασταν. Μακάρι, λέω, μέχρι το τέλος να μείνω εκεί που ήμουνα, αλλά δύσκολο το βλέπω, μακάρι ο Θεός να με βοηθήσει. Αδελφοί, να γυρίσουμε στην πρώτη μας αγάπη σας, παρακαλώ. Να επιστρέψουμε. Τότε που κάναμε και ασοφίες από το ζήλο μας ακόμη. Γιατί ο ζήλος, ο ενθουσιασμός, σε οδηγεί και σε λάθη. Δεν λέω να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, αλλά λέω να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη μας αγάπη. Να ξαναγυρίσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Στις νηστείες, στις προσευχές, στη μελέτη του Ευαγγελίου, στο να επισκεπτόμαστε τους αδελφούς μας, να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Στην πρώτη μας αγάπη. Τελειώνοντας, αγαπητά μου αδέλφια, θέλω να πω ότι με παρησία θέλω να το πω ότι ο Κύριος έρχεται. Λέει η Γραφή, ψυχή μου ετοιμάσου να συναντήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Να ετοιμαστούμε, αδέλφια. Να ετοιμαστούμε. Να ετοιμαστούμε να απαντήσουμε Κύριον τον Θεόν μας. Να ετοιμαστούμε. Αναζωσθέντε στις οσφίες της διανοίας σας. Να είσαστε σαν αυτούς τους δούλους που περιμένουν πότε ο Κύριος τους θα γυρίσει εκ των γάμων για να υποδεχτούν Αυτόν, να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν μαζί Του μέσα. Δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ, και εσείς είμαι βέβαιος ότι το συμφωνείτε μαζί μου, θεωρώ ότι είναι φοβερή η απώλεια. Φοβερή η απώλεια. Για μας που έχουμε γνωρίσει την αιώνια ζωή. Μη δικαιολογείς τον εαυτό σου, αδερφέ αγαπητέ. Και αδερφή μου αγαπητή, μη δικαιολογήσουμε στον εαυτό μας κανένα φάρδεμα. Μην κάνουμε καμία υποχώρηση σε εμάς τα παιδιά μας. Σας το ξαναλέω, για τα νέα ζευγάρια πιο πολύ. Προσέχτε τα παιδιά σας. Ποτέ με τους φορέστε παντελονάκι. Δεν είναι πιο όμορφα. Ποτέ με τους φορέσετε φόρμα. Δεν μιλάω για τα βρέφη που ζουν με φόρμες. Όταν αρχίζει να περπατάει το κορίτσι να μάθει τα φουστάνια είναι η ενδυμασία του. Δεν χρειάζεται να φορέσει πιτζάμες όταν κοιμάται. Ας φορέσει καλτσό να μακριώνει. Τώρα ποιος κρυώνει, αδελφοί, ανάβουμε το καλοριφέ στα 30 και κοιμόμαστε γυμνοί αν θέλουμε. Μην αφήνετε δικαιολογίες στην καρδιά σας. Μη δικαιολογήσετε στη γυναίκα σας, αδελφοί, καμία υποχώρηση.
μη δικαιολογήσετε στον άντρα σας, αδελφές μου, καμία υποχώρηση. Καμία υποχώρηση. Αλλά ιδιαιτέρως μη δικαιολογήσουμε στον εαυτό μας. Καμία υποχώρηση. Θα το βρούμε μπροστά μας. Και μετά δεν διορθώνεται. Το κακό δεν διορθώνεται. Μη θέλεις να βλέπεις την κόρη σου ομορφούλα με στενά παντελόνια και με λίγο βαμμένο το ματάκι. Θα το στενέψει ακόμη περισσότερο το παντελόνι. Μη θέλεις να βλέπεις την κορούλα σου με κοντή φουστίτσα. Δεν είναι όμορφη με κοντή φουστίτσα. Θα έρθει η στιγμή που θα τα κάνει πολύ κοντή τη φουστίτσα της. Και τότε δεν μπορείς να τη μακραίνεις εσύ. Μην το αφήσεις το παιδάκι σου να είναι μάγκας με την κακή έννοια. Μην το αφήσεις να το μάθεις να προσεύχεται. Να προσεύχεται μαζί σου. Δεν λέμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά όταν δει ο Θεός το ζήλο μας, θα επέμβει στη ζωή μας. Μην επιτρέψουμε λάθη που φέρνουν καταστάσεις που δύσκολα διορθώνονται. Σας παρακαλώ με πολύ αγάπη, σαν να σας παρακαλεί ο Χριστός. Προσέχτε, προσέχετε. Αγρυπνείτε για την οικογένειά σας. Αλλά και προσεύχεστε για να σας βοηθάει ο Θεός. Είναι ανάγκη να πάμε στον ουρανό. Είναι ανάγκη να μην χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι τόσο κοντά. Μα τόσο κοντά. Αλλά μαζί με την αρπαγή της Εκκλησίας και η απώλεια είναι τόσο κοντά. Αδερφοί, ζηλωτές, πολύ σας παρακαλώ. Οι ζηλωτές θα κερδίσουν τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ζηλωτές στο έργο του Θεού. Ζηλωτές στην υπηρεσία, ζηλωτές στην εκκλησία, ζηλωτές στο σπίτι σου, ζηλωτές στη δουλειά σου, ζηλωτές στο δρόμο. Με το ζήλο του Χριστού θα δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας. Δεν είναι αυστηρότητα. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αυτή είναι η χάρη η αληθινή, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή είναι η χάρη η αληθινή. Άκουσα μια αδερφή κάποτε. Εγώ το παιδί μου θα το μάθω να έχει έξω, πώς το λένε, συζυγικές σχέσεις και το παιδάκι είναι 7-10 χρονών. Λέω, τι λες αδερφούλα, τι είναι αυτά που του λες του παιδιού. Λέει, τι θα το κάνω χαζό. Λέω, τι λες παιδί μου. Θα γίνει έξυπνος επειδή θα πάει στην αμαρτία. Αυτή είναι η εξυπνάδα και η μόρφωση, να πάει στην αμαρτία. Αδερφοί αγαπητοί, να κηρύττουμε στα παιδιά μας δικαιοσύνη, ειρήνη και αγιασμό. Άνευ το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν είναι αυστηρότητα. Είναι η χάρη του Θεού που μας διδάσκει να αποφεύγουμε, να ξεφεύγουμε, να καταδικάσουμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Να διεκδικούμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Μη δικαιολογήσεις, το ξαναλέω έστω και κάθε υπερβολή, αδελφέ, καμία μα καμία υποχώρηση της γυναίκας σου μέσα στο σπίτι. Να πάρεις τη θέση που σου ανήκει, η κεφαλή της οικογένειας. Αδελφοί, μη δικαιολογήσεις τον άντρα σου καμία μα καμία υποχώρηση. Να πάρεις τη θέση που σου ανήκει, τη θέση του αγιασμού, είσαι οικοφύλακας. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Μέσα σε αυτή τη ζωή θα απολαμβάνουμε και θα απολαύσουμε εκείνη την ημέρα την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν είναι αυστηρότης. Είναι η χάρις του Θεού που μας διδάσκει να διώχνουμε μακριά μας την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Μακάρι ο Θεός να μας κάνει όλους εσάς και εμένα και όλους μας αυτά να τα δεχτούμε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Μακάρι, ήθε. Και να μην μείνουμε επιλύσμονες ακροατές, αλλά να γίνουμε εκτελεστές έργου. Γιατί το τέλος πάντων επλησίασε. Βέβαια είμαι πολύ επηρεασμένος, αλλά το Θεό είναι με την αναχώρηση του αδελφού μου του Τάσου.
αλλά από το Θεό ήταν όλη η σημερινή μέρα. Αμήν, αδερφοί. Συμφωνούμε. Πιστεύω ότι συμφωνούμε. Και αν κάποιος δεν συμφωνεί, ήθε ο Θεός να του βάλει στην καρδιά του να συμφωνήσει στα λόγια του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αλληλούια.